Καλημέρα κύριε Κλαράκη. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, μόλις αφηχθεί στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, πώς θα κινηθείτε? Ο πρόεδρος αναμένεται να αφηχθεί στο αεροδρόμιο, όπως είπα, Νίκος Καζαντζάκης γύρω στις 11. Αμέσως θα κατευθυνθεί στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη πλατεία Κορνάρου, στο Βαλιδέν Τζαμίου που θα τον περιμένουμε, για να κατευθυνθεί μετά μέσα από την αγορά του Ηρακλείου, το 1866, προς τα Λιοντάρια. Να περπατήσει μέχρι την πλατεία του Αγίου Τίτου, να δει καταστηματάρχες και κόσμο, να ακούσει τον παλμό της κοινωνίας και τα προβλήματα. Εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου θα πιει έναν καφέ και θα συνομιλήσει με τους πρόεδρους των εμπόρων, τον κύριο Κουμαντάκη, τον πρόεδρο του ΟΕΒΕΝΗ, τον κύριο Λεκάκη, και τον πρόεδρο του ΟΕΒΕΗ, τον κύριο Αλιφιεράκη, για τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπόρων, ιδίως τώρα με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Μία η ώρα θα βρίσκεται στον προφήτη Λία. Θα επισκεφθεί την περιοχή, θα μιλήσει με τους κατοίκους, θα υπάρξει ένα γεύμα. 6:30 το απόγευμα θα είναι στο Αρκαλοχώρι, στο πολύπαθο Αρκαλοχώρι από τους σεισμούς και την εγκατάλειψη. 7:30 θα έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του εργατικού και σωματεία στο εργατικό κέντρο και 8:15 θα κλείσει το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης με την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Αναχώρησε στη συνέχεια για Αθήνα. Ο πρόεδρος αναχωρήσει για Αθήνα την Τετάρτη, αύριο. Αύριο. Θα παραμείνει στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Με μία επίσκεψη η οποία κλείνει, όπως ακούσαμε και χθες, τις δράσεις εξωστρέφειας που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος. Εντάξει, ακριβώς στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου, ο οποίος ολοκληρώνεται, κορυφώνεται και ολοκληρώνεται ουσιαστικά από το Ηράκλειο με περιοδίες σαν την Ελλάδα του Προέδρου. Οδηγούμαστε πια στην τελική ευθεία για το συνέδριο μας στις 14 του Απρίλη. Μία με τρεις είχαμε τις εκλογές μας πανελλαδικά και στο Ηράκλειο για την εκλογή αντιπροσώπων με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Ουσιαστικά η παρουσία του Πρόεδρου σηματοδοτεί τη λήξη του προσυνεδριακού και την ένταξη της επόμενης μέρας με ενότητα, ελπίδα, προοπτική, διεύρυνση, μετασχηματισμό. Και η εσωστρέφεια δεν τελειώνει εδώ, τώρα ξεκινάει. Ουσιαστικά ο αγώνας για άνοιγμα και επαφή με την κοινωνία θα είναι διαρκής. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα μεγάλα τα θέματα τα οποία τρέχουν, υπάρχουν για τον παραγωγικό κόσμο, για τους καταναλωτές, παραγωγή σε όλους τους τομείς που είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι αλιείς, είναι οι μελισσοκόμοι, τα μεγάλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Νομίζω ότι πραγματικά είναι συναντήσεις οι οποίες κέραιες μπορεί να είναι, ναι μεν ζητούμενο είναι, από την άλλη συνολικά και από τη δική σας την πλευρά και εν μέσω τροπολογιών ή οτιδήποτε άλλο να υπάρξουν λύσεις σε πολλά από αυτά, γιατί ο κόσμος και κουρασμένος είναι και αγανακτισμένος είναι και πονεμένος είναι, κύριε Κλαράκη, και το ξέρετε, είσαστε άνθρωπος που κυκλοφορεί στην αγορά και το γνωρίζετε. Κύριε Δουγεράκη, έχει απόλυτο δίκιο, επειδή όλοι κυκλοφορούμε στο Ηράκλειο, στα χωριά της καταγωγής μας. Βλέπουμε εικόνες που μας θλίβουν και θυμίζουν τις πρώτες δύσκολες μέρες των μνημονίων. Φτώχεια, φόβο, ανασφάλεια, κάθετη πτώση του τζίρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα εμπορικά καταστήματα, ανεργία. Δεν θα πω για το ράλι των τιμών στο ρεύμα και την κερδοσκοπία που η κυβέρνηση να αφήνει ανεξέλεγκτη. Δεν θα πω για τη βενζίνη που έχει γίνει ο εφιάλτης του κάθε οδηγού. Δεν θα πω για το σούπερ μάρκετ όπου καθημερινά ανεβαίνουν οι τιμές. Θα πω ότι συνολικά η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν οφείλεται μόνο στη διεθνή συγκυρία, αλλά στην αδράνεια ή στην σκόπιμη αδράνεια, θα πω εγώ, για να κερδοσκοπούν κάποιοι της κυβέρνησης. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, ο οποίος έχει εγκαταληθεί επί σειρά ετών από τις κυβερνήσεις, νομίζω είναι η ατμομηχανή της παραγωγικής δύναμης της χώρας και πρέπει να κινήσει σε νέες βάσεις με στρατηγικό σχεδιασμό. Γι' αυτό ακριβώς ο πρόεδρος έρχεται σήμερα στο Ηράκλειο και δεν επιλέγει να μιλήσει μέσα στην πόλη, αλλά να βρεθεί κοντά στους αγροτοκτηνοτρόφους, που είναι παραγωγικός ιστός, πραγματικός παραγωγικός ιστός, δεν είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι τριγωνικές σχέσεις, δεν είναι αναμόχλευση χρημάτων, είναι δημιουργία πλούτου, πρωτογενώς δημιουργία πλούτου, από εκεί ξεκινάνε οι οικονομίες, να τους ακούσει, να τους δει, να τους αφουγκραστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έδινε βάση στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και έλεγε δεν μπορεί η χώρα να στηρίζεται μόνο σε παροχή υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, που επηρεάζεται και πάρα πολύ εύκολα από δείχνει εξελίξεις. Δεν μπορεί η διατροφική επαρκή της χώρας να μην μας απασχολεί, μα αν μας απασχολεί, δεν μπορεί να μην δίνουμε σημασία στους αγροτοκτηνοτρόφους. Αυτή είναι ένας από τους πυλώνες της οικονομίας μας.
μαζί με τον τουρισμό, μαζί με τη βιοτεχνία, βιομηχανία, δεν μπορεί να ασχολούμαστε μόνο με ένα πράγμα. Αν και φοβάμαι ότι τούτη εδώ κυβέρνηση και έχει εγκαταλείψει και το στρατό. Το ζητούμενο είναι τι προλαβαίνουμε τώρα να σώσουμε. Κυρία Βουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μια προσπάθεια και όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση και προσπαθούσαν ο Αλέξο Τσίπρας και ευελπιστώ αυτό να συμβεί σύντομα, για να σώσουμε ό,τι σώζεται άμεσα, να ληφθούν άμεσα μέτρα για να προστατευτεί πάρα πολλά κοινωνία. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να αφήνουμε τους παρόχους ρεύματος να κερδοσκοπούν και να μην φορολογούνται έστω τα υπερκέρδη όπως κάνει όλη η Ευρώπη ή να ελεγχθούν πια για όλο αυτό που γίνεται. Δεν μπορεί τα διελιστήρια να είναι ανεξέλεγκτα και η τιμή της βενζίνης να έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και το κράτος να μην παρεμβαίνει ούτε για να μειώσει φορολογία ούτε για να ελέγξει την τιμολόγηση των διελιστήριων. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι στα πρατήρια. Είναι μέχρι τα διελιστήρια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει ένα κράτος παρατηρητής, ο οποίος έχει αφήσει την κοινωνία και τη χώρα στον αυτόματο και περιμένει απλά να πέσει ο Τιτανικός στο παγόβουνο, αλλά φοβάμαι ότι ήδη έχουμε ακουμπήσει το παγόβουνο. Και τώρα θέλει καλά, από την επόμενη κυβέρνηση πολύ προσεκτικές κινήσεις. Πάντα υπάρχουν οι προτάσεις για αυτές τις πολύ προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν από τη μια λες ότι είναι εξίσου σημαντικός ή αν είναι ο ρόλος της κυβέρνησης σήμερα άσπρος, μαύρος ή οτιδήποτε άλλο, εξίσου πολύ πολύ σημαντικός και σε πάει πολλές φορές και στα άκρα, είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Να μην υπάρχει μόνο αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, μέσα από τις προτάσεις σας θα μπορούσαν να υιοθετηθούν πράγματα από την κυβέρνηση έτσι ώστε λίγο να ανακουφιστούμε. Και λέω λίγο γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να ανακουφιστούμε πολύ ή λίγο ή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τι. Κυρία Δουγεράκη, έχει απόλυτο δίκιο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω μόνο στην αντιπολίτευση δεν έκανε. Μάλιστα στην πανδημία, ειδικά στο πρώτο κύμα που είχαμε και πολύ χαμηλά κρούσματα, έβαλε απόλυτα πλάτη στην κυβέρνηση και στήριξε τις επιλογές και του εμβολιασμού. Δυστυχώς όμως, το τελευταίο διάστημα, παρά τις πρωτοβουλίες που παίρνει η αντιπολίτευση με τροπολογίες, για παράδειγμα η μείωση του φόρου στα καύσιμα, του ΦΠΑ, στα είδη πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση κοφεύει. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, αλλά η αντιπολίτευση, συνολικά και η αξιωματική και η ελάσσονα, δεν έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή για να περάσουν νομοθετήματα. Αν η κυβέρνηση δεν συνενέσει, η κοινωνία θα συνεχίσει να χυμάζεται. Και παρά το ότι δεν παίρνει πρωτοβουλίες και οι όποιες πρωτοβουλίες αναλύθαν νομοθετικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσαν στο κενό, διότι η κυβέρνηση δεν στήριξε αυτές τις πρωτοβουλίες. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η Κύπρος να αγοράζει τα ελληνικά διελιστήρια καύσιμα και να έχει τιμές το 1,30-1,40 και εμείς να πληρώνουμε τη βενζίνη από τα ίδια διελιστήρια στην Ελλάδα με 2,5 και 2,10. Αυτό είναι εξωφρενικό. Και δείχνει ότι υπάρχει κερδοσκοπία και υπερφορολόγηση. Είναι δύο πράγματα που το κράτος μπορεί να παρέμβει και στα δύο, και με τους ελεγχτικούς μηχανισμούς του και να μειώσει έστω προσωρινά μέχρι να περάσει το μεγάλο κύμα της διεθνούς πίεσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, τη φορολόγηση. Το καλοκαίρι εμείς άλλωστε είχαμε κάνει και μια πραγματική συνδιάσκεψη πανελλαδικά και πέρασαν οι πραγματικές μας θέσεις. Θα συζητηθούν και στο συνέδριο. Έχουμε πλήρες πακέτο προτάσεων. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση της χώρας. Πολύ μεγάλη σημασία στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Είναι πυλώνες της οικονομίας. Στο στρατηγικό σχεδιασμό και στον τουρισμό και στη γεωργία και στην κοινωνική και στη βιομηχανία. Σας καλούμε λοιπόν σήμερα να ακολουθήσετε το πρόγραμμα. Εμείς θα είμαστε 11 η ώρα στην πλατεία Κορνάρα. Από εκεί ξεκινάμε την περιοδία με την Αλέξο Τσίπρα. Λοιπόν, κύριε Κλεράκη, να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα. Πάρα πολύ καλή σας ημέρα. Από την 984.